Θα μιλήσουμε λοιπόν με την Δέσποινα Κουτσούμπα για να μας πει την άποψή της για αυτή την τσιμεντόστρωση, τέλος πάντων, όπως τη λέμε εμείς και όπως την καταλαβαίνουμε, για να δούμε τι έχει συμβεί ακριβώς στον Ιερό Βράχο. Καλημέρα, κύριε Κουτσούμπα. Καλημέρα σας. Είναι λίγο περίπλοκο το θέμα του Ιερού Βράχου. Είναι περίπλοκο, όπως λέμε τώρα στα καθημερινά ελληνικά μας. Είναι περίπλοκο, για να το κάνω όσο πιο απλό γίνεται. Θα πω ότι στην πραγματικότητα το έργο που παρουσιάστηκε είναι που παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε και με τον τρόπο που εγκρίθηκε ήταν διαφορετικό από αυτό που θα γινόταν πραγματικά. Mm-hmm. Αυτό φάνηκε και στη συνέχεια και αυτό έχει προκαλέσει πάρα πολλά προβλήματα. Δηλαδή αυτό που εγκρίθηκε ήταν ένας διάδρομος, μια πρόσβαση για τα άτομα με κινητικά προβλήματα σε σύνδεση με το αναβατόριο. Ως τέτοιο εγκρίθηκε. Mm-hmm. Αυτό που πραγματικά έγινε ήταν μια πολύ μεγάλη παρέμβαση σε όλο το βράχο της Ακρόπολης, με διαστρώσεις με πολύ μεγάλου και πλάτους και ύψους, το οποίο όπως μετά κατόπιν παραδέχτηκε η Υπουργό, το οποίο καταρχάς δημιουργεί ένα αισθητικό ζήτημα στην Ακρόπολη και θα έπρεπε να έχει ζητηθεί ως τέτοιο και όχι ως απλή πρόσβαση των ΑΜΕΑ που κανείς θεωρεί ότι είναι μια απλή κατασκευή, ας πούμε, έτσι. Mm-hmm. Ή ένα διάδρομος 2 μέτρων όπως υπήρχε μέχρι πρότινος. Η Υπουργός παραδέχτηκε εκ των υστέρων ότι δεν είναι για τους ΑΜΕΑ αλλά είναι για όλους τους τουρίστες και για τα μηχανήματα της αναστήλωσης της Ακρόπολης. Να σημειώσω ότι η αναστήλωση της Ακρόπολης γίνεται από τη δεκαετία του 70 και δεν χρειάστηκε τέτοιες διαστρώσεις για να γίνει, τέλος πάντων, το παραβλέπω αυτό. Και ο κύριος Κορές επίσης, ο μελετητής, παραδέχτηκε, το είπε ως θετικό, ας πούμε, ότι είναι η αποκατάσταση της στάθμης του 5ου αιώνα π.Χ. Εννοεί στο διάδρομο, γιατί εμείς τώρα δεν είμαστε και ειδικοί, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε και αυτό το θέμα, ότι εσείς καταλαβαίνετε απόλυτα τι ακούτε και τι συμβαίνει, εμείς πρέπει να μάθουμε όμως. Όπως καταλαβαίνετε, από τον 5ο αιώνα π.Χ., από το επίπεδο του εδάφους του 5ου αιώνα π.Χ. μέχρι σήμερα, έχουν μεσολαβήσει πάρα πολλοί αιώνες και έχουν αφήσει και το αποτύπωμά τους. Δηλαδή, η στάθμη του 5ου αιώνα ήταν πολύ ψηλότερα, υπήρχε χώμα πάνω, το οποίο έχει αποπληθεί από τις βροχές, από τον αέρα, από φυσικά φαινόμενα. Το να αποκαταστήσεις τη στάθμη του 5ου αιώνα σημαίνει να κάνεις αυτούς τους διαδρόμους πολύ πιο ψηλούς από ότι μια απλή παρέμβαση που θέλεις να στρώσεις ένα δάπεδο για να περνάνε οι τουρίστες ή τα άτομα ΑΜΕΑ. Έχει μεγάλη διαφορά. Αυτό δεν θα έχει και μεγάλη διαφορά με αισθητικά μέσα στο χώρο, έτσι? Βέβαια, δεν είναι, αισθητικά, είναι τόσο ψηλό. Ναι. Και αυτή είναι και η διαφορά της τωρινής παρέμβασης από την παρέμβαση του τραυλού, στην οποία αναφέρθηκε ο κύριος Κορές και το απάντησε ο κύριος Στανούλας, που είναι επίσης ειδικός για την αναστήλωση στην Ακρόπολη. Mm-hmm. Γιατί η παρέμβαση του τραυλού τότε, με τα υλικά του τότε, του 78, ας πούμε, που πάλι τα πρόσεξαν να είναι αναστρέψιμα, παρότι είχε μέσα τσιμέντο, όμως ήταν μια πάρα πολύ μικρή επίστρωση. Δεν ήταν 40 πόντους ψηλή. Αυτό τώρα έχει ύψους 40 πόντους, δηλαδή αυτός ο διάδρομος που υπάρχει τώρα. Δεν έχει σε όλα τα σημεία ύψους 40 πόντους, αλλά ναι, είναι πάρα πολύ μεγάλη παρέμβαση. Είναι και πολύ ψηλή και πολύ φαρδιά και έχει υψομετρική διαφορά από το σημερινό βράχο και έτσι χαλάει και την εικόνα του ίδιου του βράχου. Δηλαδή εικόνα που είχαμε, ότι βλέπαμε το βράχο της Ακρόπολης και ας μην περπατάγαμε πάντα πάνω στο βράχο, μπορεί να περπατάγαμε και πάνω σε κονιά μετά που είχαν μπει εκ των υστέρων. Η εικόνα όμως ήταν ότι είμαστε πάνω σε ένα βράχο. Αυτή η εικόνα από μόνη της είναι κομμάτι του μνημείου. Το μνημείο, ξέρετε, δεν έχει μόνο, και ο αρχαιολογικός χώρος δεν έχει μόνο την ιστορία του 5ου αιώνα π.Χ. Το 5ου αιώνα π.Χ. φτιάχτηκε. Mm-hmm. Αλλά πάνω στην Ακρόπολη υπάρχουν κατάλοιπα όλων των επόμενων εποχών, όσα έμειναν, τέλος πάντων, γιατί κατά τις αναστηλώσεις τον προηγούμενο αιώνα γκρεμίστηκε ο Μεσαιωνικός Πύργος που ήταν πάνω στα Ευρωπήλαια, γκρεμίστηκαν τα ίχνη της Εκκλησίας της Παναγίας που είχε φτιαχτεί μέσα στον Παρθενώνα, πράγματα τα οποία σήμερα θεωρούνται απαράδεκτα με βάση τις διεθνείς χάρτες. Mm-hmm. Στους διεθνείς χάρτες για την προστασία των μνημείων λέμε ότι δεν αποκαθάρουμε το μνημείο για να έχουμε μία μορφή του μόνο του 5ου αιώνα. Αντιθέτως, θέλουμε να δείξουμε όλη του την ιστορία και να μην σας πω την ιστορία του μέχρι σήμερα, γιατί η Ακρόπολη σημαίνει πράγματα για όλους μας, από το Μιμίκο και τη Μέρη, από αυτή την ιστορία, μέχρι το πώς πρόσφατα κόσμος, ας πούμε, ανεβαίνει στην Ακρόπολη για να ξεσκάσει για οτιδήποτε. Δηλαδή έχει πολλά φορτία, πολλά νοήματα πάνω ένα μνημείο.
Και είναι και μέσα στην καθημερινότητά μας συνταγμένο. Το λέω με αφορμή το τελευταίο που είπατε για την καθημερινότητα αυτή του κάθε ανθρώπου που θα ανέβει πάνω για να ξεσκάσει. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι άκυρο από την υπόλοιπη κοινωνία και τον πολίτη. Αυτό το κομμάτι θεωρείται κομμάτι της αξίας των μνημείων και δεν οφείλουμε να μην το παραβλέπουμε. Με αυτή την έννοια και η μορφή του βράχου είναι κομμάτι της αξίας του μνημείου και οφείλουμε να μην την παραβλέπουμε. Τώρα σας πήγα σε άλλους ατραπούς βέβαια, to make the long story short, αν ήταν να γίνει μια τέτοια επέμβαση στην Ακρόπολη πρέπει να συζητηθεί ως τέτοια. Ναι. Καταλαβαίνετε ποια είναι η διαφορά. Και να παρουσιαστεί ως τέτοια και να εγκριθεί ή να μην εγκριθεί ως τέτοια, να συζητηθεί αν πρέπει να αποκαταστήσουμε τη στάθμη του 5ου αιώνα ή όχι, να συζητηθούν με ποια υλικά, με ποιο αισθητικό αποτέλεσμα, να συζητηθεί ευρύτερα στην επιστημονική κοινότητα. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε με τη λογική ότι υλοποιούμε το όραμα του Μανώλη Κορέ, όσο σημαντικό και αν είναι ο Μανώλη Κορέ. Που ξανακούστηκε στο κορυφαίο μνημείο τη χώρα, επειδή το είπε ο Μανώλη Κορέ, τελεία, πάσα αρχή παυσάτο και δεν ξέρω να μιλάει κανεί. Μα το θέμα δεν είναι αρχιτεκτονικό. Ο Μανώλης Κορές είναι ειδικός στην αρχιτεκτονική της Ακρόπολης και πραγματικά δεν έχει κάνει λάθος ποτέ σε αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Το αν αποκαθιστούμε τις στάθμες του 5ου αιώνα και τι αισθητική παρέμβαση κάνουμε στην Ακρόπολη δεν είναι αρχιτεκτονικό θέμα, συγγνώμη. Είναι ιδεολογικό, είναι αισθητικό, είναι ζήτημα ιστορίας του μνημείου, είναι ζήτημα αποκατάστασης. Δεν είναι απλά αρχιτεκτονικό. Οπότε συνοψίζοντας, κυρία Κουτσούμπα, θα λέγαμε ότι στο συγκεκριμένο κομμάτι που υπάρχει και αυτή η διχογνωμία, να το πω έτσι, με το θέμα των διαστρώσεων, του ύψους και τα λοιπά, όλα αυτά που αναφέρατε, για να το συνοψίσω λίγο, θα μπορούσε να είναι διεπιστημονική, λέτε, δηλαδή η επιτροπή που θα μπορούσε να κάτσει να συζητήσει, παιδιά, πώς να το κάνουμε, γιατί έχουμε αυτά και αυτά και αυτά τα δεδομένα και πρέπει να διατηρήσουμε. Πάντοτε είναι διεπιστημονικές επιτροπές στα θέματα της αποκατάστασης και δεν είναι το ζήτημα αυτό. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να έχει παρουσιαστεί η μελέτη στον επιστημονικό κόσμο πριν. Τα παλιά τα χρόνια έτσι κάναμε πάντως. Δεν παρουσιάστηκε δηλαδή αυτό, απλά ψηφίστηκε. Στον επιστημονικό κόσμο. Απλά ψηφίστηκε στο Κεντρικό Σχολικό Συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη. Εμείς ακόμα δεν έχουμε τη μελέτη. Μάλιστα. Εμείς δεν έχουμε. Και να σας πω και κάτι άλλο χαρακτηριστικό. Η απόφαση που βγήκε από το Κεντρικό Σχολικό Συμβούλιο είχε 12 όρους. Μέσα σε αυτούς τους 12 όρους, ο ένας όρος ήταν οι διαστρώσεις να έχουν μέσο όρο πλάτους 8 εκατοστά. Μάλιστα. Δεν νομίζω ότι αυτό που βλέπετε πλήρει αυτή την προϋπόθεση. Εμείς εδώ, επειδή δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε την αυτοψία, δηλαδή να πω εγώ ότι δεν είμαι πια Αθήνα για να πω πάω πάνω στην Ακρόπολη να δω τι έχει γίνει, έχουμε τα εξής θέματα και θέλω να μας βοηθήσετε σε αυτό. Και για το πλάτος που είπατε και για το υλικό το οποίο είναι φτιαγμένο τελικά, κατά πόσο είναι υλικό το οποίο είναι εύκολα διασπάσιμο αν χρειαστεί να διασπαστεί και να φύγει χωρίς να δημιουργήσει προβλήματα. Ναι. Είναι ένα κομμάτι επίσης. Το υλικό, εντάξει, πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, δεν είναι τσιμέντο, γιατί κοιτάξτε, ο πολλής κόσμος λέει ότι, και σε αυτό έχει δίκιο, γιατί, και δεν πρόλαβα να το πω πριν, δεν είναι μόνο επιστημονικός κόσμος, μια τέτοια μείζωνα παρέμβαση την παρουσιάζει και στο κοινό, συγγνώμη. Δηλαδή η Ακρόπολη ανήκει σε όλους μας. Και αν οι ειδικοί κάνουν έργα πάνω στην Ακρόπολη, τα κάνουν εξ ονόματος όλου του κόσμου, έτσι δεν είναι? Άρα οφείλεις να μην ηρωνεύεσαι τον κόσμο που αναρωτιέται. Η πιο σωστή αναρώτηση που άκουσα από κάποιους και στην άξο θα το έχουν επίσης ως μαράζι, είναι ότι εμείς μένουμε σε παραδοσιακό οικισμό, ας πούμε έγραψε κάποιος σε σχόλιο. Mm-hmm. Εμείς μένουμε σε παραδοσιακό οικισμό και δεν μας αφήνουν να βάλουμε τσιμέντο πουθενά. Και πώς το επιτρέπει η αρχαιολογική υπηρεσία αυτό να γίνεται στην Ακρόπολη? Λοιπόν, ναι, αυτό είναι κάτι που επικρατεί όπου υπάρχουν. Ναι. Βέβαια, σε αυτό έχει δίκιο κάθε άνθρωπος που δεν του έγινε κατανοητό και βγήκε μια ειρωνική ανακοίνωση από το Υπουργείο. Και απαγορεύσεις έχουν υπάρξει στο να γίνουν πράγματα, βέβαια, προκειμένου να μην προτιμούν να πέσει δηλαδή από το να αναστηλωθεί με ένα πολύ σωστό τρόπο, βέβαια, ας πούμε, την βοήθεια του κράτους. Το κανονικό τσιμέντο, αυτό που βάζουμε στην οικοδομή, καταστρέφει τα μνημεία και τις πέτρες και το έχουμε δει πάρα πολλές φορές δυστυχώς, γιατί παλιότερα γίνονταν αναστηλώσεις μνημείων με τσιμέντο. Mm-hmm. Οπότε το έχουμε δοκιμάσει. Υπάρχουν άλλα μείγματα χυτού υλικού πάλι, κονιάματα δηλαδή, που έχουν μέσα διάφορες προσμίξεις που δεν είναι τόσο καταστροφικά και γίνανε κάποιες δοκιμές εκεί. Mm-hmm. Οπότε ναι, δεν είναι τσιμέντο με την έννοια του τσιμέντου που βάζουμε στην οικοδομή. Έτσι όπως το ξέρουμε, δηλαδή σήμα, οπλισμένο σκυρόδεμα που λέμε και βάλε και τα λοιπά. Όμως, εδώ να βάλω δύο όμως. Mm-hmm. Πρώτον, μπήκε οπλισμός, ακριβώς επειδή σε κάποια σημεία το ύψος ήταν μεγάλο, έχει μπει οπλισμός. Mm-hmm. Λοιπόν, και δεύτερον, ότι το αισθητικό επίσης έχει σημασία. Αν ο κόσμος ανεβαίνει πάνω, του δίνει την αίσθηση του τσιμέντου, τσιμέντο θα καταλάβει. Δεν θα πάει να κάνει ανάλυση τη σύσταση. Δεν είναι δηλαδή σε χρώμα έτσι ώστε να μην διαφέρει από το χρωματισμό που υπάρχει στον ιερό βράχο. Αυτό θα περιμένουμε να τελειώσει η επέμβαση για να το δούμε. Mm-hmm. Γιατί επιπλέον θα υπάρξει χρωματική διαφορά για να σημανθεί ο δρόμος των Παναθηναίων.
η αρχαία οδός, δηλαδή το πλάτος της, το οποίο όταν θα τελειώσει αυτή η παρέμβαση δεν ξέρω πώς θα είναι, θα σας διαλάσω. Τα φωτορεαλιστικά που έχω δει από το Υπουργείο, εμένα δεν μου κάνουν, δεν μου είναι και πολύ ευχάριστα. Στην όψη δηλαδή δίνουν πώς είναι ο μεγάλος περίπατος στην Αθήνα, που είδα τις φωτογραφίες με τα χρωματιστά, με τους χρωματιστούς δρόμους. Ναι. Κάπως έτσι σε λιγότερο έντονη χρωματική διαφορά. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι. Είναι μια αισθητική παρέμβαση. Θα περιμένουμε να ολοκληρωθεί, αλλά είναι μια αισθητική παρέμβαση που κατά τη γνώμη μου δεν θα έπρεπε να γίνει. Τουλάχιστον θα έπρεπε να γίνει έτσι. Θα μπορούσε η παρέμβαση του τραυλού του 78 πρώτη στο στόχο είχε να μην ξεχωρίζει πολύ από τον αρχαίο βράχο. Και να. Επίσης δεν ήταν τσιμέντο και εκεί είχε μελετηθεί το τι θα μπει. Είχε αλλάξει το τσιμέντο από ό,τι διάβασα και πάρα πολύ ασβέστη και άλλα δρανή υλικά που ήταν πάρα πολύ εύκολο να θραυστούν αργότερα και να απομακρυνθούν αν χρειαστεί. Εντάξει, να θραυστεί τίποτα δεν είναι αρκετά εύκολο, αλλά τουλάχιστον δεν αλείωναν την εικόνα του βράχου. Ναι, ήταν δηλαδή, στη χρωματική αρμονία. Ναι, γι' αυτό το λόγο και ο κόσμος έλεγε μα δεν είχε τσιμέντο η Ακρόπολη. Δεν ήταν επειδή είχε φθαρεί το τσιμέντο που έλεγε το Υπουργείο Πολιτισμού. Ήταν γιατί είχε μπει με τέτοιο τρόπο που να μην είναι αισθητικά, να μην δεσπόζει αισθητικά. Mm-hmm. Αυτή η παρέμβαση που συζητάμε τώρα δεσπόζει αισθητικά μέσα στην Ακρόπολη. Να πω βέβαια ότι προφανώς σε κάθε αρχαιολογικό χώρο κάνουμε κάποιες αβαρίες για να υπάρχουν δυνατότητες στους επισκέπτες, έτσι. Mm-hmm. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, ότι κάνουμε κάποιες... Αλλά υπάρχουν και άλλοι τρόποι, υπάρχουν και άλλα υλικά. Το ξύλο και το γυαλί, γιατί δεν προτιμήθηκε, ας πούμε. Αυτή είναι η δική μου η απορία. Το γυαλί, τώρα το γυαλί δεν είναι για να περπατάμε πάνω σε γυαλί. Ακόμα και εκεί που έχει προτιμηθεί, για παράδειγμα στο Μουσείο της Ακρόπολης, αναγκάστηκαν εκ των υστέρων να το σκεπάσουν με... πώς το λένε... Με χαλιά, γιατί δεν μπορεί καν όλος ο κόσμος να περπατήσει από πάνω. Είναι θέμα δηλαδή το πώς μειώθηκε κάποιος ή από φόβο ή ότι... Και η φθορά του υλικού δεν είναι. Το ξύλο όμως, το ξύλινο ντεκ. Να. Θα μπορούσε κάλλιστα να έχει φτιάξει μια διαδρομή αμαία, χωρίς να χρειάζονται όλες τις υπόλοιπες ασφαλτοστρώσεις. Και οπωσδήποτε είναι φυσικό έτσι, υλικό, σίγουρα δεν είναι πιο αρμονικά με το. Τουλάχιστον έτσι νιώθει κανένας, ότι επειδή είναι ξύλο. Ναι, και επίσης έχει το καλό ότι επειδή θέλουμε να έχουμε διαχωρισμό νέου υλικού από το παλιό, να φαίνεται δηλαδή ότι είναι μια νέα παρέμβαση, το ξύλο δεν συμπερδεύει. Ναι. Ξέρεις ότι ένας ξύλινος διάδρομος είναι και φαίνεται και προσωρινό. Δηλαδή σου δίνει την αίσθηση στον επισκέπτη ότι αυτό έχει μπει. Προσωρινά για να εξυπηρετήσει κάποιες σημερινές λειτουργίες ανάγκες. Και ότι αν χρειαστεί μπορεί να φύγει δηλαδή από εκεί και να κάλλιστα να ξαναμείνει χωρίς κανένα πρόβλημα το οποίο όπως ήταν πριν, δηλαδή χωρίς να υπάρχει άλλη παρέμβαση. Βέβαια. Και αυτό είναι σημαντικό. Η αναστρεψιμότητα των επεμβάσεων είναι βασικός όρος, ειδικά όταν μιλάμε για μνημεία της UNESCO. Κύριε Κουτσούμπα, διάβαζα πριν, έτσι, γιατί έχετε ήδη έτσι, τοποθετηθεί στο θέμα αυτό, για το θέμα για βαρέα οχήματα και όχι για αμαία που είπατε για αυτή τη διαδρομή. Μπορούν να περάσουν βαρέα οχήματα από εκεί? Μα εγώ το είπα, υπουργός το είπε. Α, ήταν της υπουργού. Ήδη υπουργός το είπε, την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Ότι έχει κατασκευαστεί δηλαδή για αυτό το λόγο. Δεν μπορούσε να δικαιολογήσει για ποιο λόγο έχουν τέτοιο πλάτος ή διαμορφώσει αν ήταν μόνο για τους αμαία. Αντιθέτως, εγώ φοβάμαι ότι το καλοκαίρι που πίζει η Ακρόπολη από τουρίστες, μιλάμε για εκατομμύρια τουρίστες που έρχονται το καλοκαίρι, και όταν έρχονται τα κρουαζιερόπλια, μιλάμε για πάρα πολύ κόσμο πάνω στο βράχο, ότι ναι, μεν οι αμαία θα μπορούν να κινηθούν πιο εύκολα γιατί είναι πιο μεγάλο πλάτος, αλλά δεν θα μπορούν τόσο εύκολα να δουν το μνημείο, αν έχουν κατακλειστεί οι ίδιοι διάδρομοι. Δηλαδή, μερικές φορές είναι καλύτερο να έχει ένα χωριστό διάδρομο για τους αμαία. Ναι, είναι ξεχωριστά δηλαδή. Από το αναβατόριο πάντως θα παραμείνει, έτσι. Το αναβατόριο. Και θα εξελιχθεί από ό,τι διάβασα. Το αναβατόριο ακόμα δεν έχει τελειώσει. Στις 3 Δεκεμβρίου θα γίνει αυτή. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή η είδηση δεν είναι το αναβατόριο. Η είδηση είναι ότι έχουμε κλείσει ένα χρόνο στην Ακρόπολη χωρίς πρόσβαση στον ΑΜΕΑ. Αυτό και είναι γνωστό και κάνει και λίγο να χαλάει και να γίνεται όλο αυτό το πρόβλημα. Όχι, δεν καταλάβατε. Κλειστό τελείως. Ναι, όχι. Το πρόβλημα αυτό το είχαμε μέχρι πέρυσι το καλοκαίρι, ότι χάλαγε και ήθελε αντικατάσταση. Όταν αποφασίστηκε η αντικατάσταση όμως, δεν αποφασίστηκε με έναν τρόπο που να διασφαλίζει την πρόσβαση στον ΑΜΕΑ στο μεσοδιάστημα. Απλά έβγαλαν το παλιό και ξεκίνησαν τις εργασίες για το καινούριο. Μάλιστα. Δεν έγινε αυτό δηλαδή σημαίνει κάποια... ότι από πέρσι το καλοκαίρι που ξεκίνησαν αυτά, από πέρσι τον Οκτώβρη μάλλον που πανηγυρικά υπογράφτηκε μνημόνιο συνεργασίας με το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ, μέχρι σήμερα έχει περάσει ένας χρόνος που κανένας ΑΜΕΑ δεν έχει καμία πρόσβαση. Όχι λειψή, καμία. Από την άλλη διαδρομή, με βοήθεια βέβαια ή με μηχανικό αμαξί, ενδεχομένως ρωτάω χωρίς να ξέρω, υπάρχει πρόσβαση για τα αμαία? Από ποια, την πίσω μεριά? Ναι, αν υπάρχει άλλος τρόπος πρόσβασης, όχι. Να ανέβουν στον Παρθενώνα, όχι. Μέχρι ενός σημείου δηλαδή είναι ουσιαστικά η μέχρι πρόσβαση. Μέχρι ενός σημείου, ναι.
Ναι, ναι, ναι. Ναι. Μας μένει πολύ λίγος χρόνος και τελικά δεν θα μιλήσουμε για τα αρχαία της Βενιζέλης. Ναι, ναι, ναι. Είναι μια άλλη μεγάλη μάχη που δίνουμε. Δυστυχώς από το ίδιο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο πέρασε και αυτή η απόσπαση, τον καταστροφή ουσιαστικά του αρχαιολογικού χώρου της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης, είναι πάρα πολύ σημαντικός. Και αυτές τις μέρες μας έρχονται μηνύματα συμπαράστασης από τους βυζαντινολόγους όλου του πλανήτη, οι οποίοι δεν είναι μόνο ότι συμπαραστέκονται στο να μην φύγουν οι αρχαιότητες από εκεί με βάση τον νέο σχεδιασμό της Αττικό Μετρό, αλλά επίσης όλοι αυτοί οι άνθρωποι από το 2013 έχουν εκφράσει την επιθυμία τους να έρθουν να το δουν και να φέρουν μαζί τα τμήματα των μεταπτυχιακών σπουδών, των φοιτητών Βυζαντινής Αρχαιολογίας. Mm-hmm. Υπάρχει παγκόσμιο ενδιαφέρον. Αυτό το πράγμα είναι asset που λένε και στη γλώσσα τους, είναι ευγελεύθεροι, για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, να θέλουν διαχρονικά από τούδε και στο εξής όλα τα τμήματα Βυζαντινών σπουδών να έρθουν να το επισκεφτούν. Δεν υπάρχει τέτοιος αντίστοιχος αρχαιολογικός χώρος ούτε στην ίδια την Κωνσταντινούπολη. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και παλεύουμε για το αυτονόητο, δηλαδή τι, να χτιστεί ο σταθμός από κάτω με τεχνική μελέτη που ήταν, που υπάρχει και είναι εγκεκριμένη και ξεκίνησε να υλοποιείται και η Αττικό Μετρό αποφάσισε να τη σταματήσει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που ζούμε. Εν τω μεταξύ είναι η ίδια τεχνική μελέτη που γίνει και στο Μοναστηράκι, mm-hmm, για να μείνουν τα αρχαία στη θέση τους, για να στηριχτούν τα μνημεία που βρίσκονται γύρω. Και έμειναν στην στη θέση τους. Στην Αθήνα έγινε τεχνική λύση, στη Θεσσαλονίκη δεν μπορεί να γίνει η ίδια τεχνική λύση, γιατί έτσι τους κατέβηκε στο κεφάλι. Είναι λίγο επιπόλαιο αυτό, έτσι φαίνεται τουλάχιστον αυτό σαν αντίληψη, ότι είναι μια επιπολαιότητα, αν μπορεί και έχει γίνει μια φορά, γιατί να μην μπορεί να γίνει δεύτερη. Δυστυχώς δεν είναι μόνο επιπολαιότητα, είναι και ρεβανσισμός, γιατί υπήρχαν κάποια πρόσωπα που έπαιζαν ρόλο το 2013, όταν αποφασίστηκε αυτός ο αρχαιολογικός χώρος να φύγει από εκεί και να πάει στο Παύλο Μελά, να εκτεθεί αλλού δηλαδή. Mm-hmm. Παίρνεις ένα σταυροδρόμιο από τη θέση που βρέθηκε και είναι στη θέση του και το πας αλλού. Τι νόημα έχει το σταυροδρόμιο αλλού? Ο δρόμος αυτός είναι ίδιος με την σημερινή Εγνατία. Μάλιστα. Άρα στη θέση του έχει μια αξία. Λοιπόν, ο κύριος Ζέρβας, που είναι σήμερα δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ήταν τότε ο μόνος από την παράταξη Μπουτάρη που δεν συμφωνούσε με την καταχώρα διατήρηση. Η κυρία Μενδώνη ήταν τότε γενική γραμματέας και μην υπουργός, που επίσης δεν συμφωνούσε με την καταχώρα διατήρηση. Ξαφνικά λοιπόν μαζεύτηκε ένα... Ο κύριος Σιμόπουλος ήταν τότε στο Αττικό Μετρό και σήμερα είναι βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης και δεν συμφωνούσε με την καταχώρα διατήρηση. Ο κύριος Τιβέριος είχε παρασπιστεί το να μην μείνουν τα αρχαία στη θέση τους, ως σύμβουλος τότε της Αττικό Μετρό, και σήμερα είναι μέλος του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε δηλαδή τώρα ήρθε η ώρα τους, ξαναλέμε, οπότε αποφάσισαν ότι ναι, θα γίνει αυτό που θέλουν. Ότι είχαν δίκιο. Μάλιστα. Αυτό. Είναι τρομακτικό να το σκέφτεται κανείς. Είναι τρομακτικό. Αν είναι έτσι, πράγματι είναι τρομακτικό και τεράστια επιπολαιότητα και τεράστια η καταστροφή που μπορεί να συμβεί και κυρίως για την ιστορία και το κομμάτι που βρίσκεται εκεί και θα πρέπει να παραμείνει εκεί για να το δει ο καθένας στο σημείο που βρέθηκε. Δεν έχουμε... Για να τελειώσει και το μετρό μια ώρα αρχίτερα. Γιατί με τη δική τους λύση δεν θα τελειώσουμε ποτέ έτσι όπως πάμε. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, κυρία Κουτσούμπα, αλλά θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, θέλω να πιστεύω. Να είστε καλά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θέλετε. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα.